Καλησπέρα παιδιά και καλώς ήρθατε στο καινούριο επεισόδιο του Πανιωνίου, επεισόδιο νούμερο 15. Στο σημερινό βίντεο θα τελειώσουμε τη σεζόν, την τρίτη σεζόν στο save. Απομένουν άλλες δύο για το συγκεκριμένο save, άλλες δύο σεζόν. Και σήμερα έχουμε την ευκαιρία να βρεθούμε στην κορυφή της Ελλάδας γενικότερα. Γιατί το πρωτάθλημα το πήραμε με μία νίκη που χρειάστηκε να κάνουμε επί του Πανετολικού. Θα σας το δείξω το match πώς πήγε στη συνέχεια, αλλά φυσικά έχουμε να τελειώσουμε και τα playoffs, να δούμε για μία ακόμη φορά φέτος την ΑΕΚ, τον Παναθηναϊκό, αλλά και τον Ολυμπιακό στο τελικό του κυπέλου Ελλάδος. Τρία ματσάκια δηλαδή, να δούμε και πώς πήγε η χρονιά γενικότερα για όλες τις ομάδες και τι κάνανε οι ομάδες μας στην Ευρώπη, αλλά να προετοιμαστούμε για την επόμενη χρονιά, για τις μεταγραφές της επόμενης χρονιάς, για το τι παίχτες θα τσιμπήσουμε και θα χρησιμοποιήσουμε στην πρώτη μας χρονιά στην Ευρώπη και μάλιστα όχι όπου και όπου, στο Champions League. Να υπενθυμίσω ότι αν σας αρέσει η σειρά, το like σας βοηθάει πάρα πολύ. Είναι ένας τρόπος για να καταλάβει ο αλγόριθμος του YouTube ότι σας αρέσει η δουλειά μου και να το προτείνει σε περισσότερο κόσμο, έτσι ώστε να μεγαλώσει η παρέα μας εδώ και η δουλειά μου να φτάσει σε περισσότερα μάτια προφανώς και να έχω περισσότερα ωφέλη από αυτό εδώ το πράγμα το οποίο κάνω στο YouTube και στο Twitch αντίστοιχα. Και ο πιο εύκολος τρόπος για να βοηθήσετε το κανάλι είναι με ένα share σε ένα φίλο σας το βίντεο ή τη σειρά ή την playlist γενικότερα που έχουμε εδώ πέρα, που του αρέσει το Football Manager. Ο πιο εύκολος τρόπος, mouth to mouth, διαδώστε να μάθει περισσότερος κόσμος το κανάλι. Πάμε να δούμε το χορηγό μας για το σημερινό βίντεο και προφανώς για όλο το κανάλι. Είναι το nemba.com. Το nemba.com είναι ένα marketplace το οποίο έχει πάρα πολύ χαμηλές τιμές για πολλά παιχνίδια για υπολογιστή, Xbox, PlayStation κτλ. Είτε παλιά, είτε καινούργια, είτε βγαίνουν τώρα, είτε έχουν βγει πιο παλιά. Μπορείτε να τα βρείτε σε πολύ χαμηλές τιμές, αλλά μπορείτε να χαμηλώσετε και άλλο την τιμή χρησιμοποιώντας τον κωδικό AlexMorak πριν την πληρωμή για να πάρετε 6-3% έκπτωση, η οποία προστίθεται στη συνολική, σας λιτώνει μέρος της προμήθειας των καρτών και του PayPal. Οπότε βγαίνετε κερδισμένοι και εσείς, βοηθάτε και εμένα στην προσπάθεια την οποία κάνω. Πάμε να δούμε το βιντεάκι τους και επιστρέφουμε για να δούμε τι έκανα στα μάτς που έπαιξα μόνος μου. Λοιπόν, στο προηγούμενο επεισόδιο το είχαμε αφήσει εδώ πέρα, στο 1-1 με τον Παναθηναϊκό. Παίξαμε με τον ΠΑΟΚ, έπαιξα με τον ΠΑΟΚ μόνος μου, έχασα 2-1 στην Τούμπα. Ανοίξαμε το σκορ με τον Γκάλιξεν στο 10ο λεπτό και ισοφαριστήκαμε στο 58 από τον Γιώβιτς και στο 63 ο Αντρέα ο Πετάνια έκανε το 2-1. Νίκη για τον ΠΑΟΚ, πολύ σημαντική για εκείνον, καθώς προσπαθεί να βγει στην Ευρώπη και όσο το δυνατόν σε καλύτερη διοργάνωση. Στη συνέχεια κερδίσαμε 4-0 τον Πανετολικό με Λορέντζο Λούκα, Ματίας Αρέτσο, Σωτήρη Αλεξανδρόπουλο και Ανδρέα Παπέτη να πετυχαίνουν τα γκολ. Και με αυτήν εδώ την νίκη μας πήραμε το πρωτάθλημα μέσα στην έδρα μας επί του Πανετολικού. Ήταν η δεύτερη μόλις νίκη μας κατά διαδικασία των playoffs, στην οποία δεν τα έχουμε πάει πάρα πολύ καλά, αλλά συνηθίζεται όταν έχουμε μεγάλη διαφορά, ειδικά την πρώτη χρονιά που πάμε να πάρουμε πρωτάθλημα. 1-1 και με τον Ολυμπιακό στο Γιώργιος Καϊσκάκης, στην πρόβα τζενεράλε, ας το πούμε έτσι, του τελικού του κυπέλλου, το οποίο πιστεύω πως θα έχει ενδιαφέρον, ειδικά αν οι παίκτες μας συνεχίσουν να δείχνουν αυτό τον απαθέστατο χαρακτήρα στα μάτς και οι παίκτες των άλλων ομάδων να σκυλιάζουν και να βγάζουν ωραία πραγματάκια. Άνοιξε το σκορ ο Ζίγεκ στο 10ο λεπτό για τον Ολυμπιακό, ενώ ισοφαρίσαμε στο 90 με τον Τζόρτζιο Σκαλβίνη. Βέβαια ήταν ένα μάτς το οποίο είχαμε 27 τελικές, 15 τελικές στο τέρμα. Ένα μάτς το οποίο θα μπορούσε να έχει λήξει και 1-3-1-4, όμως έληξε 1-1. Τώρα έχουμε μπροστά μας την ΑΕΚ, τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Πολύ σημαντικά μάτς και για την ΑΕΚ και για τον Παναθηναϊκό. Η ΑΕΚ θέλει να μείνει στην τρίτη θέση που οδηγεί. Για να δούμε η τρίτη θέση που οδηγεί. Λοιπόν, η τρίτη θέση οδηγεί στα play-off του Europa League, ενώ η τέταρτη και πέμπτη θέση οδηγεί στο conference, στον τρίτο και στο δεύτερο πραγματικό γύρο αντίστοιχα. Η δεύτερη θέση νομίζω πως έχει κλειδώσει από την ομάδα του Ολυμπιακού. Ένα βαθμουλάκι θέλει τις δύο αυτές τελευταίες αγωνιστικές. Δεν θα έχει πρόβλημα νομίζω. Ενώ ΑΕΚ ΠΑΟΚ δίνουν τη μάχη τους για το Europa League, για το ποια ομάδα θα βγει στο Europa League. Ο Παναθηναϊκός μαθηματικά είναι μέσα στο κόλπο, αλλά και αυτός νομίζω πως δεν έχει πολλές ελπίδες. Ένα βαθμό να πάρει κάποιος από τους από πάνω, τελείωσε το πράγμα. Οπότε ο Παναθηναϊκός έχει αφήσει 4 βαθμούς πίσω του τον Πανετολικό πλέον και έτσι δεν κινδυνεύει να χάσει την Ευρώπη
έστω την έξοδο στο Conference League. Πολύ σημαντικά τα playoffs της φετινής χρονιάς και από όλο το enhanced το οποίο έχω φτιάξει, νομίζω πως το πόσο έτσι έχει ανέβει το όλο πράγμα είναι εδώ στα playoffs. Δηλαδή βλέπετε ότι όλες οι ομάδες είναι αρκετά κοντά και ακόμα και εμείς που έχουμε πολύ μεγάλη διαφορά από τους υπόλοιπους, χάνουμε σε αυτή τη διαδικασία. Οι ομάδες το έχουν πάρει σοβαρά, είναι συνεχόμενα τα derby και έτσι και εμείς χάνουμε. Έχουμε κάνει μόλις δύο νίκες στη διαδικασία αυτή, επί του Πανετολικού και του Ολυμπιακού. Έχουμε κάνει τέσσερις ισοπαλίες με Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, Πανετολικό και ΠΑΟΚ και έχουμε κάνει και δύο ήττες από ΠΑΟΚ και ΑΕΚ. Και ίσως να κάνουμε και άλλες ήττες. Οπότε αυτό θα το δούμε στη συνέχεια. Πάμε στο match με την ΑΕΚ, όπου έχουμε να παίξουμε. Εντός έδρας, ναι, στο γήπεδο του Πανιωνίου. Οπότε πάμε στα αποδυτήρια να ανακοινώσουμε την εντεκάδα και τα λέμε στον αγωνιστικό χώρο για να τη δούμε και μαζί. Πανιώνιος ΑΕΚ λοιπόν στο γήπεδο Πανιωνίου στη Νέα Σμύρνη, 2 απόδοση ο Άσος, 3.60 το Χ και 3.50 το διπλό. Η ομάδα του Giovanni Van Bronckhorst κατεβαίνει με Von Balmos κατά τα δοκάρια Malkuit, Jensen, Gundeli, Mitai, Serdar, Joao Pedro, Jesús Díaz, Otavio, Zukic και Guiri στην κορυφή, ενώ στον πάγκο έχει Τσούμπερ, Hitch, Φόγγελ, Μεντί, Κονατέ, Ραντόνια, Τάνκοβιτ, Σιμάνσκι, Κωσίδη, Βράνιε, Λάτσι και Ντατσένκο. Ενώ ο διαιτητής αναμέτρησης είναι ο κύριος Άγγελος Αγγελάκης. Δεν τον ξέρω τον προσωπικά τον κύριο. Πρώτη φορά τον βλέπω τη ζωή μου. 8 μάτς, 1 κόκκινη κάρτα, 13 κίτρινες κάρτες. Έχει 3 τιμωρημένους παίχτες η ΑΕΚ. Ένας από αυτούς δεν είναι ο Ίσακ, ο οποίος όμως είναι τραυματίας και γι' αυτό απουσιάζει από το μάτς. Τα άλλα μάτς αγωνιστικής, Πανετολικός Παναθηναϊκός. Πολύ σημαντικό. Ο Παναθηναϊκός, αν δεν χάσει εδώ πέρα, έχει κλειδώσει την ευρωπαϊκή του έξοδο. Και ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, πολύ σημαντικό μάτς και για τον ΠΑΟΚ προφανώς, ο οποίος θέλει να εκμεταλλευτεί κάποια γκέλα της ΑΕΚ και να την προσπεράσει για τον Europa League. Η ΑΕΚ θέλει να κερδίσει εμάς και να εκμεταλλευτεί γκέλα του Ολυμπιακού, έτσι ώστε να τον πλησιάσει για το Champions League, βασικά να τον φτάσει για το Champions League. Οπότε πάμε να δούμε τι θα δούμε σε αυτό εδώ το μάτς. Η εντεκάδα μας λίγο πολύ είναι γνωστή. Είναι η εντεκάδα η οποία κατεβάζουμε συνήθως. Θα δείτε εδώ πέρα πως είναι ο Βάντερβουτ, ο Ματεοζίνιο, ο Σκαλβίνι, ο Παπέτη, ο Γιαννούλης, ο Αλεξανδρόπουλος, ο Πιούτζ, ο Γκάλιξεν, ο Μπαγκασέτας, ο Λούκα και ο Ματίας ο Αρέτσο στην κορυφή της επίθεσης. Και πάμε να δούμε τι θα κάνουν οι παίχτες μας, οι οποίοι πρέπει λίγο να αρχίζουν να ξυπνάνε, να βλέπουμε περισσότερα πράγματα από αυτούς, γιατί πλησιάζει ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδος, όπου εκεί δεν είναι ένα διάφορο μάτς, εκεί πέρα είναι ένα μάτς το οποίο θέλουμε να το πάρουμε, θέλουμε να κάνουμε το double. Θα είναι, θεωρώ, μεγάλη αποτυχία αν δεν καταφέρουμε να κάνουμε τον double. Σε μια χρονιά η οποία κατά τη διάρκεια της παίξαμε ωραίο ποδόσφαιρο, αλλά παίξαμε και κακό ποδόσφαιρο κάποιες στιγμές. Λούκα από τα δεξιά κλείστηκε, θα βγάλει τη σέντρα, απομακρύνουν οι αμυντικοί της ΑΕΚ. Ο Σκαλβίνι κατεβάζει την μπάλα, γυρίζει πίσω στο Βάντερβουρντ, εκείνος δίνει στον Παπέτη. Ο Παπέτη αριστερά στον Γιαννούλη, έχει μέτρα μπροστά του, μπορεί να βγάλει μια σέντρα, θα κάνει την κεφαλιά ο Λούκα και 1-0 στο 12ο λεπτό. Με τον πρώτο σκόρερ της ομάδας μας, Λορέντζο Λούκα, με 19 γκολ να πετυχαίνει το σημερινό τέρμα. Πολύ ωραία η σέντρα από τον Γιαννούλη, από τα μπακ τα οποία λόγω συστήματος σε κάποια μάτς παίζουν πάρα πολύ καλά, σε κάποια μάτς δεν παίζουν καθόλου καλά. Γενικότερα η ομάδα δεν είναι καθόλου συνεπής στις εμφανίσεις, δηλαδή σε κάποια μάτς μπορείς να δεις τους παίχτες να κάνουν ματσάρες και σε κάποια άλλα παιχνίδια δυστυχώς να μην παίζουμε τόσο καλά. Αυτό νομίζω πως δεν έχει να κάνει με τους παίκτες τους οποίους έχουμε στην ομάδα μας. Είναι παίκτες οι οποίοι σε άλλα συστήματα θα είχαν συνεπέστατη εμφάνιση. Όμως σε αυτό το σύστημα νομίζω πως έχουμε θέματα. Θα δούμε για το σύστημα. Την επόμενη χρονιά που παίζουμε στην Ευρώπη, πρώτη φορά στην Ευρώπη, θα το διατηρήσουμε, γιατί έχω και εγώ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δω πώς θα ανταποκριθεί το 4-3-1-2 στα ευρωπαϊκά μάτς, που είναι δύσκολα και θέλει γρήγορο ρυθμό κτλ. Και αμήνες καλές και επιθέσεις καλές κτλ. Και αν χρειαστεί την τελευταία σεζόν θα επιστρέψουμε στο επιτυχημένο Attack of the Lions, εννοείται 4-2-3-1, το οποίο παίρνει την τελική του μορφή πάντα κάθε χρόνο στα αλόνια, στη σειρά από τα αλόνια στα αλόνια. Το ξεκινάω από την beta και από την έναρξη του παιχνιδιού και την τελική του μορφή την παίρνει περίπου στα μέσα της σειράς από τα αλόνια στα αλόνια. Έτσι και φέτος. Ματεουζίνιο εδώ πέρα κλέβει από τα δεξιά, θα βγάλει τη σέντρα για να έρθει ο Λούκα να πλασάρει και να κάνει το 2-0 στο 25. 20ο γκολ από τον Λορέντζο Λούκα, ο οποίος φτάνει το δεύτερο διψήφιο, το νούμερο 20 δηλαδή. Ο Ματεουζίνιο εξαιρετικό κλέψιμο, εξαιρετική η σέντρα, δεν είχε και αντίπαλο ουσιαστικά. Όταν έβγαζε τη σέντρα, ούτε ο Λούκα είχε αντίπαλο εκεί πέρα. 2-0, ενώ ο Ολυμπιακός κερδίζει 0-1 τον ΠΑΟΚ και από ό,τι φαίνεται θα κλειδώσει την δεύτερη θέση και την έξοδο στο Champions League. Δίκαιο νομίζω τη φετινή χρονιά, ενώ
Πέρσι η ΑΕΚ ήταν ταμπλούχα με τον Γιώακιμ Λεβ στον πάγκο της. Φέτος είχε ξεκινήσει πολύ άσχημα, κάποια στιγμή πήγε να χάσει και τα playoffs. Εν τέλει βγήκε και παλεύει εν τέλει για την τρίτη θέση με τον ΠΑΟΚ. Δεν είναι άσχημα έτσι όπως πήγε η χρονιά. Εδώ η μπάλα φτάνει στον Αρέτσο, ο οποίος μέσα στην περιοχή κλείνεται, γυρνάει για τον Μπακασέτα, το σουτ του οποίου κόντραρε και απομάκρυναν οι παίχτες. Με τον Ζωάο Πέδρο τώρα η ΑΕΚ βγαίνει στην κόντρα. Κλέβει ο Αλεξανδρόπουλος, πολύ ωραία. Λοιπόν, δεν είναι άσχημα έτσι όπως πήγε η χρονιά, προφανώς. Και θα δούμε πώς θα επιστρέψουν οι ομάδες την επόμενη χρονιά, στην οποία θα επικεντρωθούμε κυρίως στους αγώνες της Ευρώπης, στους αγώνες του Champions League, προφανώς, όπως κάνουμε πάντα σε αυτές τις σειρές. Και ίσως να δούμε κάποια ματσάκια για την Ελλάδα προς το τέλος, αν δεν παίζουμε Ευρώπη, σε κάνα play-off, έτσι όπως είδαμε και φέτος, γιατί έχει και πολύ ενδιαφέρον από ό,τι είδαμε. Τα μάτς είναι derby, χάνουμε, κερδίζουμε, αγωνιούμε λίγο για να πάρουμε βαθμούς. Ο ΠΑΟΚ δεν θα εκμεταλλευτεί από ό,τι φαίνεται. Εντάξει, έχει ένα ολόκληρο ημίχρονο βέβαια. Η ΑΕΚ δεν τη βλέπω ικανή να μπορέσει να πάρει βαθμό σε αυτό το παιχνίδι. Θα βγει ο Αρέτσο για να περάσει ο Βάργκας στη θέση του. Δεν φαίνεται ικανός να εκμεταλλευτεί αυτή την κόντρα, αυτή την γκέλα της ΑΕΚ. Μια ήττα δηλαδή από εμάς. Και έτσι θα δώσουν τις μάχες τους τελευταία αγωνιστική. Τελευταία αγωνιστική, εμείς παίζουμε με τον Παναθηναϊκό, ο οποίος θα κερδίσει τον Πανετολικό και θα βγει στην Ευρώπη, θα είναι θεωρητικά. Βασικά θεωρητικά δεν θα είναι αδιάφορο, γιατί αν κερδίσει ο Παναθηναϊκός και δεν κερδίσει ούτε η ΑΕΚ ούτε ο ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός πάει στους 57, 59, 58 ο ΠΑΟΚ. Οπότε όλοι έχουν πλέον κίνητρο για την τελευταία αγωνιστική. Σας είπα, είναι ωραία αυτά τα playoffs έτσι όπως έχουν εξελιχθεί. Αν θυμάστε και με τον Πανσεραϊκό, χωρίς να είναι enhanced το save, την πρώτη χρονιά που πήγαμε να πάρουμε το πρωτάθλημα, εδώ σκοράρει ο Βάργκας. Θα δούμε βέβαια αν θα μετρήσει τον γκολ. Έτσι είχαν πάει και τα playoff με τον Πανσεραϊκό την πρώτη χρονιά. Το βάζει τον γκολ ο Βάργκας και είναι το δεύτερο του γκολ φέτος. Ένας παίκτης ο οποίος έχει σκοράρει πολλά γκολ την περσινή χρονιά στη Β' κατηγορία. Έχει μπει στους icon του συλλόγου. Εντάξει, φέτος προφανώς δεν ήταν βασικός και προφανώς το επίπεδο ήταν πολύ ψηλότερο. Και του ανταγωνισμού αλλά και των αντιπάλων. Με Λούκα Αρέτσο μπροστά. Αλεξανδρόπουλος δίνει στο Ματεουζίνιο, εκείνος γυρνάει για τον Λούκα που ολοκληρώνει το hat-trick του. 21 γκολ στο 53ο λεπτό. Εξαιρετικός Λορέντζο Λούκα, ο οποίος όμως, να τα λέμε κιόλα, πήρε τρεις στρωμένες μπαλιές. Από τρεις εξαιρετικές assist κατάφερε να πετύχει τα γκολ του. Ουσιαστικά και τα τρία του γκολ με κενό τέρμα κάπως τα έβαλε. Σε τέταρτη δηλαδή, ψιλοεξοδετερωμένο τον τερματοφύλακα. 1-1 ο ΠΑΟΚ σοφαρίζει τον Ολυμπιακό και αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ είναι στους 59. Βαθμούς, όσους και η ΑΕΚ. Ο Παναθηναϊκός είναι στην ισοπαλία με τον Πανετολικό στους 55 είναι εκείνος. Οπότε ο Παναθηναϊκός θέλει την νίκη για να πάει στους 57 και να έχει μαθηματικές ελπίδες για την τελευταία αγωνιστική. Πάμε να κάνουμε καμιά αλλαγή. Γκάλιξεν θα βγει για να περάσει ο Σουρλής. Θα βγει ο Σκαλβίνη για να περάσει ο Χατζηδιάκος. Δύο ακόμα αλλαγές, να πάμε στις τρεις. Και στη συνέχεια θα αλλάξουμε και τους υπόλοιπους αν χρειαστεί για ξεκούραση. Γιατί τα μάτς είναι κολλητά, δηλαδή το μάτς με τον Παναθηναϊκό στη συνέχεια είναι αρκετά κολλητό και ακόμα πιο κολλητό είναι και το τελικός του κυπέλου με τον Ολυμπιακό. Αλεξανδρόπουλος, Λούκα, Χατζηδιάκος, δίνει στον Μπακασέτα, εκείνος στο Σουρλί. Ωραία, ανεβαίνει ο Γιαννούλης, ο οποίος μέσα στην περιοχή θα σουτάρει, αλλά ο Βαν Μπούλμος διώχνει σε κόρνερ. Ματεουζίνιο θα βγει για να μπει ο Σάλιακας και μετά θα βγει και ο Πιούτζ για να μπει ο Γέδα. Και να κλείσουμε τις αλλαγές μας με αυτόν τον τρόπο. Στο 77ο λεπτό. Για να δούμε αν η ΑΕΚ θα καταφέρει σε αυτά τα υπόλοιπα 15 λεπτά σύν τις όποιες καθυστερήσεις να πετύχει κάποιο γκολ της τιμής. Κακό μάτς έχει κάνει η ομάδα της Ένωσης. Λούκα, η μπαλιά για τον Βάργκας είναι πολύ πιο δυνατή από ό,τι θα την ήθελε. Δεν μπορεί να γίνει επικίνδυνος, δεν μπορεί να τη διεκδικήσει καν. Παπέτη κατεβάζει. Γυρίζει πίσω στον Βάντερβουρτ. Εκείνος αριστερά στο Γιαννούλη, στον Παπέτη και ξανά στο Γιαννούλη. Σουρλής, Πιούτζ, ο Λούκα κατεβάζει, δίνει στον Μπακασέτα. Το έχει το σουτ με το αριστερό, σκοράρει απέναντι στην παλιά του ομάδα και δεν πανηγυρίζει. Τον βλέπετε, πολύ ωραίο γκολ. 5-0, αρνείται να πανηγυρίσει απέναντι σε μία από τις αγαπημένες του ομάδες. Δεν ξέρω βασικά αν είναι μία από τις αγαπημένες ομάδες, είναι αγαπημένη του ομάδα τέλος πάντων, δεν ξέρω. Φαντάζομαι και ο Αστέρας τον εκτιμάει και τον Αστέρα εκτιμάει αρκετά τον οποίο βγήκε. Και τον Πανιόνιο που έκανε τα πρώτα του έτσι στιβαρά βήματα στο ποδοσφαιρικό στερέωμα ως ποδοσφαιριστής. Εντάξει, είναι πολύ ηθικό παιδί ο Τάσος. Μάλκουιτ και έχει περαστεί μέσα στο μάνατζερ αυτό προφανώς.
Εντάξει, εδώ το manager είναι παιχνίδι, είναι 0-1, είναι διαδικό σύστημα. Ένας υπολογιστής διαβάζει τα μηδενικά και τους άσους και βγάζει συμπεριφορές. Προφανώς η ανθρώπινη συμπεριφορά είναι πολύ διαφορετική. Ο Τσούμπερ έχει την ευκαιρία να πετύχει το πρώτο του γκολ για φέτος. 5-1 μειώνει από μια εξαιρετική πάσα η οποία του περάστηκε. Εντάξει, προφανώς ο Πανετολικός κερδίζει τον Παναθηναϊκό και δίνει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στην τελευταία θέση της Ευρώπης για τελευταία αγωνιστική. Ο Πανετολικός είναι μέσα στο κόλπο της Ευρώπης πλέον. Τελευταία αγωνιστική, εμείς παίζουμε με τον Παναθηναϊκό. Ο Πανετολικός δεν ξέρω με ποιον παίζει. Σίγουρα θα έχει ενδιαφέρον. Μόνο αν παίζει με τον Ολυμπιακό θα είναι αδιάφορος. Με όλους τους υπόλοιπους και με την ΑΕΚ και με τον ΠΑΟΚ αν παίζουν θα έχουν ενδιαφέρον αυτοί. Οπότε δίνει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε και εμείς πώς θα συμπεριφερθούμε. Προφανώς θέλουμε να κερδίσουμε όλα τα μάτς. Ναι, θεωρητικά θέλω να βγει ο Παναθηναϊκός στην Ευρώπη για να είναι πιο ανταγωνιστικός την επόμενη χρονιά. Αλλά εγώ θα τον κερδίσω. Αν μπορώ να τον κερδίσω, θα τον κερδίσω. Και ας βγει ο Πανετολικός, δεν με ενδιαφέρει. Λοιπόν, πολύ καλό μάτς. Το πρώτο καλό μας μάτς στα playoffs. Δεν είχαμε κάνει καλό παιχνίδι μέχρι στιγμής. Εντάξει, ίσως το μάτς με τον Πανετολικό, αλλά δεν ήταν κάτι τρομερό. 1-0 λοιπόν ο Πανετολικός με τον Φερνάντες, τον Παναθηναϊκό. 2-1 ο ΠΑΟΚ κέρδισε τον Ολυμπιακό με γκολ του Κλέρκ στο 86. Ο Κλέρκ και ο Κλάρκ τα βάλαν τα γκολ. Ενδιαφέρον. Ο Ρασπαντόρ είχε ανοίξει το σκορ για τον Ολυμπιακό. Έτσι, εμείς είμαστε στους 79, ο Ολυμπιακός είναι στους 62. Δεν έχει καθαρίσει την Ευρώπη πλέον ο Ολυμπιακός. Ο ΠΑΟΚ είναι στους 61 που παίζει και για το Europa League αλλά και για το Champions League πλέον. Η ΑΕΚ είναι με την πλάτη στον τοίχο στους 59. Ο Παναθηναϊκός έχασε ευκαιρία να διεκδικήσει, να κερδίσει έναν γύρο στο Conference, να περάσει την ΑΕΚ αν χρειαστεί. Και ο Πανετολικός που τον κέρδισε θα έχει μια τελευταία ευκαιρία, τελευταία αγωνιστική. Με συνδυασμό αποτελεσμάτων να είναι αυτός ο οποίος θα βγει στην Ευρώπη. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας σε 2-3 μέρες. Πάμε απέναντι στον Παναθηναϊκό να δούμε τι θα κάνουμε. Πάμε στα αποδυτήρια να δούμε την εντεκάδα και τα λέμε στον αγωνιστικό χώρο για να τη δείτε κι εσείς και να παίξουμε τον αγώνα. Παναθηναϊκός Πανιόνιος λοιπόν στο γήπεδο της Λεωφόρου. 2,62 άσος, 3,5 το χ, 2,5 το διπλό. Είμαστε οριακό φαβορί, αλλά είμαστε φαβορί. Η ομάδα του Ρόναλντ Κούμαν. Κατεβαίνει με Ναούμοφ κατά τα γκολπόστ, Σιγκό, Γιώργο Σιδερά, ο οποίος πρέπει να είναι, όχι είναι κανονικός παίχτης, Ευαγόρας Αντωνίου και αυτός είναι ο Κύπριος κανονικός παίχτης, Σαντιάγκο Αρίας, Λουίς Μιλά, Κοντογόνης, Ριτζενάκη και πολύ ωραία μένταλ, Λόβρο Μάγερ, Μάριος Γουλφ, Μπρούνο Ταπάτα και Βάνια Βλάχοβιτς στην κορυφή της επίθεσης. Αρκετές αλλαγές και για την ομάδα του Παναθηναϊκού και για τη δικιά μας την ομάδα που έχουμε. Δύο τραυματίες παίχτες, κουρασμένους, Αρέτσο Γκάλιξεν και τρεις τιμωρημένους ποδοσφαιριστές. Κατεβαίνουμε με Βάντερβου, Χατζηδιάκος, Καλβίνη, Παπέτη, Πελμάρ με τέσσερα στόπερ ουσιαστικά. Πιούτ, Σουρλί και Κάστανο στη μεσαία γραμμή μπροστά του Ομπακασέτας και στην κορυφή ο Λούκα με τον Βάργκας. Στον πάγκο έχουμε Τζολάκη, Στεργίου, Μασούρα, Σάλια, Καμπατουρίνα, Φορτούνη, Μαζουακού και ο Γέδα. Διαιτητής αναμέτρηση είναι ο Κωνσταντίνος Κοτσάνης. 8 μάτς φέτος, καμία κόκκινη, 24 κίτρινες κάρτες. Και φυσικά λείπει και ο Μπρινιόλι για την ομάδα του Παναθηναϊκού, ο οποίος έχει ένα τραυματισμό ο οποίος δεν έχει αποκαλυφθεί από τη γράφη εκεί πέρα. Undisclosed medical injury. Δεν έχει αποκαλυφθεί από τι πάσχει. Έχω βάλει ένα αρχιάκι που προσθέτει και τραυματισμούς έτσι ενδιαφέροντες, spicy τραυματισμούς. Για να δούμε τι θα γίνει. Η ΑΕΚ παίζει με τον ΠΑΟΚ. Οπότε εδώ κρίνεται η τρίτη και η θέση. Ο Ολυμπιακός παίζει με τον Πανετολικό. Αν ο Πανετολικός κερδίσει και εμείς κερδίσουμε τον Παναθηναϊκό, ο Πανετολικός βγαίνει η Ευρώπη. Και ο Ολυμπιακός βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο. Γιατί αν ο ΠΑΟΚ κερδίσει, βγαίνει ο ΠΑΟΚ Champions League και ο Ολυμπιακός Europa League. Γίνονται πολύ μεγάλες μάχες σε αυτή την τελευταία αγωνιστική. Θεωρητικά εμείς είμαστε οι μοναδικοί αδιάφοροι. Αλλά για μένα δεν είμαστε διάφοροι. Πρέπει να μπούμε μέσα στο μάτς και να κερδίσουμε. Όποιος και να είναι ο αντίπαλος, γιατί αυτή πρέπει να είναι η νοοτροπία μας. Δεν χρειάζεται να δώσουμε μια θέση στην Ευρώπη. Αν και ξαναλέω πως θα ήθελα θεωρητικά τον Παναθηναϊκό στην Ευρώπη. Για να δυναμώσει κι άλλο και να είναι δυνατός να μπορέσει να κρατήσει και κάποιους παίχτες από αυτούς που έχει. Γουλφ, Σιγκό. Θα βγάλει τη σέντρα ο Σιγκό. Απομακρύνουν τελικά οι αμυντικοί μας με τον Πιούτζ. Τον Λούκα να παίρνει την κεφαλιά εκεί που δεν είναι κανένας. Αρίας από τα αριστερά. Μιλά, Κοντογόνης. Ή Κοντογονής, δεν ξέρω που τονίζεται. Σιγκό από τα δεξιά, χάνει από τον Μπελμάρ, ο οποίος απομακρύνει βρίσκοντας τον Βάργκας. Εκείνος βρίσκει τον Λούκα. Ο Λούκα από τα αριστερά μέσα στην περιοχή κλείνεται. Γυρνάει για τον Μπακασέτα, το οποίο το σούτ είναι πολύ δυνατό. Καταλήγει στο δοκάρι και εν τέλει από τα φάλτσα, όπως είδατε, η μπάλα πήγε out. Έχει χτυπήσει ο Άντι Μπελμάρ, από ό,τι βλέπω.
εκεί στα αριστερά. Η ΑΕΚ κερδίζει 1-0 τον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή και ο Ολυμπιακός κερδίζει 2-0 τον Πανετολικό. Ο Πανετολικός άτυχος δυστυχώς. Δύσκολο στο τελευταίο του αγώνα. Έχασε και πέναλτι πλέον από ό,τι βλέπουμε τον Φερνάντες. Πολύ πολύ δύσκολα αυτά εκεί τα πράγματα. Οπότε ο ΠΑΟΚ και που χάνει από την ΑΕΚ, έτσι όπως είναι ο Ολυμπιακός, στο σκορ που είναι ο Ολυμπιακός, δεν αγχώνεται για κάτι, δεν θα διεκδικούσε κάτι, θα διεκδικούσε το Europa League. Χάνει το Europa League βέβαια, σημαντικό και αυτό. Πήγαινε για Champions League και εν τέλει χάνει και το Europa, από ό,τι φαίνεται. Για να δούμε, για να δούμε. Πάντως, καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν, η ΑΕΚ ήταν τρίτη από τη μέση και μετά. Οπότε μάλλον αυτή θα βγει τρίτη, για να δούμε. Και ο Παναθηναϊκός δεν αγχώνεται για το δικό μας μάτς, ενώ ο Λούκα πετυχαίνει το 22ο του γκολ φέτος και κάνει το 0-1 για να ανοίξουμε το σκορ. Ο Λούκα στο προηγούμενο μάτς είχε 10 απόδοση, το απόλυτο δηλαδή, με 3 γκολ και 2 assist. Έκανε την καλύτερη του ίσως φετινή εμφάνιση ο Λορέντζο Λούκα σε ένα μάτς απέναντι σε καλό αντίπαλο. Θέλουμε να δούμε τον Λορέντζο Λούκα φυσικά στην Ευρώπη του χρόνου, πώς θα τα πάει και με ποιον θα είναι παρτενέρ, γιατί δεν νομίζω πως θα μείνει ο Ματίας Αρέτσο στην ομάδα μας. Δυστυχώς, ενώ είναι παιχταράς, αυτό το κόκκινο big matches του κόβει πάρα πολύ και το έχω παρατηρήσει σε παιχνίδια derby απέναντι στους δυνατούς μας αντιπάλους δηλαδή. Δεν έχει καταφέρει να αποδώσει. Παίζει πολύ καλά στα πιο μικρά παιχνίδια, αλλά δεν θέλουμε τον Ματίας Αρέτσο για τα μικρά παιχνίδια, τον θέλουμε για τα μεγάλα παιχνίδια. Εδώ ο Μπακασέτας έχει την ευκαιρία να σκοράρει, ίσως και να υπάρχει offside, θα ελεγχθεί στο VAR πώς θα πάει το πράγμα. Ναι, ακυρώνεται το goal, το 1-0 θα επανέλθει στο score. Βλέπετε ότι υπάρχει offside. Και όπως λέγαμε παιδιά, έτσι ακριβώς σκέφτομαι. Πολύ ωραίος ο Αρέτσο, εντάξει, προφανώς. Δυστυχώς από το χειμερινό update και μετά έχει ψηλο random αυτά τα κρυφά χαρακτηριστικά να βγαίνει κανένα big matches, να βγαίνει κανένα injury prone, τέτοια πραγματάκια, οπότε δεν ξέρουμε ακόμα που θα κλειδώσει. Τώρα κάνει το πρώτο του βήμα στην Ευρώπη, στην Γρανάδα συγκεκριμένα. Ο Λούκα γύρισε εδώ πέρα πολύ ωραία για τον Μπακασέτα, ο οποίος σκόραρε ένα γκολ περίεργο συνήθως για αυτόν, με πλασεδάκι από κοντά. Συνήθως απειλεί με το πολύ καλό δυνατό αριστερό του πόδι και δεξί εκτός περιοχής. Πάλι ο Λούκα εδώ πέρα απέναντι στον Ναούμοφ. Ο Βούλγαρος τερματοφύλακας θα διώξει σε κόρνερ. Εστικτοδός νομίζω, πως περισσότερο η μπάλα πήγε πάνω του παρά την έβγαλε αυτός. Ο Πιούτζ, ο Σιγκό, νομίζω πως απομακρύνει με τα κουνάκι, έχω την εντύπωση. Αν εσείς που βλέπετε το βίντεο μπορείτε να το γυρίσετε λίγο πίσω να δείτε αν απομακρύνει με τα κουνάκι και να μου γράψετε κάτω στα σχόλια, γιατί νομίζω πως πρέπει να κάνει αυτό το κουνάκι που σηκώνουν το πόδι προς τα πίσω και τη διώχνουν. Χατζηδιάκος από τα δεξιά θα βγάλει τη σέντρα, είναι καλή, το σου του Κάστανος θα διώξει ο Ναούμοφ σε κόρνερ. Παιδιά, επειδή μου προτείνετε πάρα πολλές φορές, μου έχετε προτείνει τον Λοΐζο Λοΐζου, τον Κύπριο, που παίζει στην Ομόνια. Παιδιά, ο συγκεκριμένος δεν είναι καλός στο μάνατζερ, επειδή έχετε παίξει μερικές φορές στην Κύπρο οι περισσότεροι κτλ. Ναι, προφανώς για την Κύπρο θα τον πάρει, γιατί δεν έχει και τόσο δυνατές επιλογές. Αλλά πραγματικά δεν είναι τόσο καλός. Είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει ως καλύτερη του θέση το δεξί άκρο της επίθεσης, της μεσοεπιθετικής γραμμής. Είναι αριστεροπόδαρος όμως. Έχει χάλια technical. Πολύ χάλια τεχνικά, ούτε σέντρα, ούτε λιώματα, ούτε σουτ, ούτε πάσες, ούτε τίποτα. Τα mental του είναι τραγικά για να παίξει inverted, που θέλει ο inverted και ο side forward, θέλει μυαλό να παίζει με ανάποδο πόδι την πλευρά. Δεν είναι βάζω κάτω το κεφάλι και τρέχω. Θέλει να συγκλίνω, πρέπει να έχω αίσθηση του χώρου κτλ. Χαμηλό determination, έχει πολύ καλά physical, όντως, πάρα πολύ καλά physical, αλλά μόνο αυτό. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι απλά θέλετε να πείτε τους παίχτες που θέλετε. Αλλά να σκεφτόμαστε και λίγο τι θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και τι όχι σε μια φάση που βρισκόμαστε εμείς εδώ πέρα τώρα πλέον. Οπότε ναι παιδιά, η λίστα όσους έχετε προτείνει τους έχω βάλει. Ίσως αυτό το καλοκαίρι να είναι και η πρώτη φορά που θα κάνω μεταγραφές εκτός λίστας. Πρέπει να ψάξω και λίγο μόνος μου. Γιατί το να παίρνω παίκτες οι οποίοι εντάξει, δεν με χαλάνε κιόλας αλλά δεν τρελαίνομαι, δεν θα οδηγήσει κάπου. Θέλουμε να πάμε του χρόνου στην Ευρώπη και να βάλουμε παίκτες οι οποίοι θα ταιριάζουν ακριβώς σε αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Και αυτό που θέλουμε να κάνουμε το ξέρω μόνο εγώ, γιατί εγώ το κάνω. Οπότε καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Καλό είναι που προτείνετε παίκτες, να συνεχίζετε να προτείνετε παίκτες. Τους βλέπω όλους όταν βλέπω τα σχόλια και τους περνάω στη λίστα. Και αντιστοίχως, αν μου αρέσει κάποιος, εντείνω λίγο το ενδιαφέρον μου πάνω του. Θα βγει ο Σκαλβίνη να μπει ο Στεργίου για να κλείσουμε τις αλλαγές μας. 0-2 θα πάρουμε την νίκη μέσα στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας.
Ο Βλάχοβιτς βγαίνει ο Βάντερβουτ και μαζεύει. Δεν θα τον αφήσει να γίνει επικίνδυνος. Και ψάχνει τον Λούκα, ο οποίος με κεφαλιά δεν βρήκε το Βάργκας. Απομάκρυνε ο Ναούμοφ, ο Γέδα, δίνει στον Λούκα. Εκείνος στον Κάστανος. Θα κάνει το σούτο Κάστανος. Πολύ ωραίο γκολ από τον Γρηγόρη Κάστανος, 0-3. Ο καλύτερος Κύπριος παίχτης στο παιχνίδι είναι ο Κάστανος, παιδιά. Δεν είναι το Σωτηρίου, ούτε κανένας. Είναι ο Κάστανος. Ο Μάρκους Έντουαρτς, ο οποίος είναι Κύπριος, δεύτερη εθνικότητα Κύπριος, νομίζω δεν αποδέχεται την κλίση του στην εθνική. Όσες φορές τον έχω δει στα μάνατζερ, δεν τον βλέπω Κύπριο ποτέ. Πάντα Άγγλο τον βλέπω. Οπότε, ναι. Ο Κάστανος είναι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής από την Κύπρο. Γιατί έχει μάθει μπάλα εκτός Κύπρου. Έπαιζε στο παραλίμνιο μικρός, αλλά έφυγε πολύ νωρίς για τις ακαδημίες της Γιουβέντους. Και κάνει και μια πολύ καλή καριέρα στο εξωτερικό. Εντάξει, όχι σε top ομάδες, αλλά κάνει. Έχει σημαντικό ρόλο στις ομάδες στις οποίες αγωνίζεται. Και τον έχουμε, και δεν ξέρω αν τον έχουμε και τον χρόνο να σας πω την αλήθεια, γιατί. Εντάξει, στην Ελλάδα που παίζουμε τώρα εδώ, ακόμα και στο Enhanced, okay, παίρνεις κάποιους Έλληνες ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι homegrown στη χώρα, όχι ο Μπάλτοπ για παράδειγμα, ούτε ο Στεργίου, και ας είναι Έλληνας. Το ότι είναι Έλληνας δεν σημαίνει ότι είναι homegrown στη χώρα, έτσι. Ή το ότι κάποιος είναι ξένος δεν σημαίνει ότι δεν είναι homegrown στην Ελλάδα. Μπορεί κάποιος ξένος να είναι homegrown στην Ελλάδα. Αν είναι από μικρός εδώ, όπως ο Σουντάις Αλιμπαμπά που είχαμε στον Πανσεραϊκό. Παίρνεις κάποιους τέτοιους ποδοσφαιριστές για να δηλώσεις το ρόστερ σου στην Ευρώπη. Και τους υπόλοιπους παίρνεις ξένους τώρα, δεν παίρνεις Κύπριους. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Θέλω να πω ότι δεν είναι κάτι τρομερό. Όπως και στην Κύπρο, οι Έλληνες για παράδειγμα ήταν ξένοι. Αλλιώς θα παίρνουν αβέρτα Έλληνες και εκείνοι. Δεν παίρνουν αβέρτα, παίρνουν κάποιους, ένα, δύο, τρεις. Γιατί μετράνε ως ξένοι στον κανονισμό της χώρας. Θέλουν πολλούς Κύπριους στο πρόγραμμά τους και καλά κάνουν προφανώς για να βγάζουν ποδοσφαιριστές γιατί είναι μικρό. Μικρή χώρα, οπότε πρέπει να στηρίζεται το ταλέντο. Ενώ μικρή χώρα, η Ελλάδα είναι μικρή χώρα, αλλά η Κύπρος είναι πολύ πολύ πιο μικρή χώρα. Και σε πληθυσμό και σε έκταση κλπ. Η ΑΕΚ κέρδισε λοιπόν τον ΠΑΟΚ 2-0 με Τσούμπερ και Γκουντέλη να πετυχαίνουν τα γκολ. Ο Πετάνια έχει αποβληθεί στο 45ο λεπτό. Ο Ολυμπιακός κέρδισε 3-0 τον Πανετολικό. Εμείς 3-0 τον Παναθηναϊκό. Και έτσι η τελική βαθμολογία του πρωταθλήματος είναι Πανιόνιος στους 82, ο Ολυμπιακός τελικά στο Champions League στους 65, η ΑΕΚ στο Europa League με 62 βαθμούς, ο ΠΑΟΚ στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference με 61 και ο Παναθηναϊκός στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League με 54. Πολλά μπράβο για την πορεία του Πανετολικού, ο οποίος το πάλεψε μέσα στα playoffs. Δυσκόλεψε σχεδόν όλες τις ομάδες έστω μια φορά και μάζεψε εν τέλει 53 βαθμούς. Για ένα βαθμό δεν βγήκε. Για δύο βαθμούς, ας το πούμε έτσι, δεν βγήκε Ευρώπη. Εν τέλει και φυσικά οι υπόλοιπες 4 ομάδες βγήκαν στην Ευρώπη. Του χρόνου περιμένουμε και τον Άρη να είναι καλύτερος, να βρίσκεται και ο Άρης εδώ στα playoffs ψηλά ψηλά μαζί με τους υπόλοιπους. Οπότε λογικά τώρα πάμε για το κύπελο απέναντι στον Ολυμπιακό. Μεγάλο μάτς, θέλουμε την νίκη, θέλουμε τον double και πρέπει να το κάνουμε. Ο μεγάλος τελικός του κυπέλου Ελλάδος είναι εδώ πέρα, ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Πανιόνιο. Δηλαδή, κατά τεκμήριο, τις καλύτερες ομάδες της φετινής χρονιάς. 2.40 ο Άσος δίνουν φαβορί τον Ολυμπιακό για αυτό το match. 3.5 το Χ και 2.62 το διπλό. Ο διαιτητής αναμέτρησης που επιλέχθηκε είναι ο κύριος Βαγγέλης Μανούχος. 6 match φέτος, 5 κίτρινες κάρτες. Ο Ραμπιό είναι αμφίβολος, αλλά ξεκινάει στην 11η του Ολυμπιακού. Ενώ για εμάς αμφίβολος ήταν ο Πελμάρ, ο οποίος έμεινε εκτός αποστολής. Η 11η του Πέδρο Μαρτίνς είναι. Βλέπει τον Πένια κατά τα δοκάρια. Κουαδράδο, Κόατες, Βέζο, Νεντιάλκοφ στην άμυνα. Μεσαία γραμμή με Βάντεμπεκ, Ραμπιό, Ραφίνια, Ζίγεκ, Ρασπαντόρι και Πιναμόντι στην κορυφή της επίθεσης. Πόσμπερκ, Αντάν, Μανολάς, Καμαρά και Μαντί και Αγκιμπού, Νταμπρόζιο, Ζωάο, Πέδρο, Βεσίνο, Ήλιση, Τζρανόκια, Καλογερόπουλο και Γκούρνα Ντουάθ στον πάγκο του. Ενώ για εμάς ο Τζολάκης, ο τερματοφύλακας των κυπέλων κατά τον γκολπόστ. Ο Ματεουζίνιο δεξιμπακ, αριστερά ο Γιαννούλης. Σκαλβίνη και Παπέτη, το ιταλικό δίδυμο στο κέντρο της άμυνας. Αλεξανδρόπουλος, Πιούτζ και Γκάλιξεν στη μεσαία γραμμή. Στο 10ο Άσο Μπακασέτας με τον Περιβραχιόνιο του αρχηγού. Και στην κορυφή της επίθεσης ο Λορέντζο Λούκα με τον Ματία Σαρέτσο. Ίσως το τελευταίο match για αρκετούς από αυτούς εδώ τους παίκτες, τους οποίους βλέπουμε με τη φανέλα του Πανιωνίου. Βάντερβουτ, Χατζηδιάκος, Κάστανος, Βάργκα, Στεργίου, Φορτούνης, Μπατουρίνα, Σάλιακας, Μασούρας, Σουρλής, Μαζουακού και ο Γέδα στον πάγκο για εμάς. Πάμε να μιλήσουμε στα παιδιά. Οι οπαδοί μας αξίζουν τα καλύτερα. Θέλουμε τον double. Θέλουμε να είμαστε η καλύτερη ομάδα αδιαφυσβήτητα τη φετινή χρονιά. Εδώ βλέπετε και το πώς σχηματίζονται οι δύο ομάδες μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Το 4-3-1-2 για εμάς
για το 4-2-3-1 για την ομάδα του Πέδρο Μαρτίνς, ο οποίος λύγει το συμβόλαιο του και ίσως να μην είναι προπονητής του Ολυμπιακού την επόμενη χρονιά. Οπότε για να δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα. Στο πρώτο 8 λεπτό έχουμε μπει 2 σουτ, 1 στο τέρμα για τον Ολυμπιακό, 2 σουτ, 1 στο τέρμα και για εμάς στο 15. Κόατες, Ζιγέκ, ο Ραφίνια περνάει για τον Ρασπαντόρι. Ο Ρασπαντόρι έχει μεγάλη ευκαιρία, αλλά τελευταία στιγμή του έβαλε το τάκλινο Ματεουζίνιο και του παραχώρησε το κόρνερ στο ΆΚΑ όπου γίνεται ο τελικός. Ραφίνια το εκτελεί, απομακρύνει ο Σκαλβίνη. Θέλουμε να δούμε και στο ημίχρονο τι κόσμος έχει έρθει στο μάτς. Πόσοι από εμάς, πόσοι από την ομάδα του Ολυμπιακού. Ο Ραμπιό, ο οποίος παίζει κατά ανάγκη στο σημερινό μάτς, γιατί όντας τραυματίας, αλλά στα τελειώματα του τραυματισμού του, παραχώρησε και ένα πλάγιο. Στο 30 είμαστε πλέον. Δεν παίζουμε τρομερά μέχρι στιγμής, δεν έχουμε βγάλει κάποια φάση έτσι καλή. Γιαννούλης δίνει στον Εγκάλιξεν, ο οποίος προσπαθεί να περάσει το Ραφίνια, δεν θα τα καταφέρει. Η ομάδα του Ολυμπιακού, το μεταξύ, είναι εξαιρετική, πραγματικά. Νεντιάλκοφ από τα αριστερά, δίνει στο Ρασπαντόρι, εκείνος στο Ραμπιό, ξανά Νεντιάλκοφ, Ραμπιό, τον πιέζει ο Ματεουζίνιο και ο Γκάλιξεν, η Σέντρα από τα αριστερά, στα δεξιά και τον Κουαδράδο, ο οποίος πέφτει εντός περιοχής με έναν αστείο τρόπο και ο διαιτητής θα δώσει πέναλτι. Απίστευτα πράγματα, πραγματικά. Πέναλτι στο 31 λεπτό με τον Ραφίνια να το εκτελεί και το Τζολάκι να πέφτει σωστά και να το βγάζει απέναντι στην παλιά του ομάδα. Να τη πρώτη σπουδαία φάση του μάτς με τον Ραφίνια να χάνει το πέναλτι, το οποίο κέρδισε ο Νεντιάλκοφ, αλλά μετά στο κόρνερ ο Πιναμόντι σκοράρει 1-0 ο Ολυμπιακός στο 40. Ανοίγει το σκορ, δεν τα κατάφερε ο Ραφίνια στο πέναλτι, τα κατάφερε όμως στη συνέχεια ο Πιναμόντι την assist ο Ραφίνια, ο οποίος έχασε το πέναλτι. Έτσι ο Ολυμπιακός ανοίγει το σκορ και πλέον είμαστε εμείς με την πλάτη στον τοίχο. Δύσκολα τα πράγματα, έχει μπει πολύ καλά ο Ολυμπιακός. Αλεξανδρόπουλος δίνει στον Μπιούτζ, εκείνος δεν μπορεί να περάσει την παλιά. Βάντεμπεκ, Ραφίνια δίνει δεξιά στον Κουαδράδο, ο οποίος έχει πολύ χώρο. Κουαδράδο, Ζίγεκ, Ραφίνια, ξανά Κουαδράδο. Κλέβει ο Αλεξανδρόπουλος, ο Λούκα πετάει για τον Αρέτσο, ο οποίος κατεβάζει. Ματίας Αρέτσο από τα αριστερά θα βγάλει τη σέντρα, η κεφαλιά του Αλεξανδρόπουλου πάνω από τα δοκάρια του Πένια. Και τελειώνει με αυτόν τον τρόπο το πρώτο ημίχρονο. Αυτό το οποίο με προβληματίζει είναι αυτό το οποίο θα με προβληματίζει, είμαι σίγουρος, και του χρόνου. Διότι απέναντι σε μια τέτοια ομάδα όπως ο Ολυμπιακός, που θα είναι μια ομάδα που θα την αντιμετωπίσουμε στο Champions League, όχι τον Ολυμπιακό, αλλά παρόμοια δυναμικής με αυτό το roster στο Champions League και καλύτερης δυναμικής προφανώς. Αυτό το σύστημα θα έχει προβλήματα. Θα έχει προβλήματα αμυντικά, θα έχει προβλήματα και μεσοεπιθετικά. Μας κλειδώνουν ουσιαστικά με αυτό το 4-2-3-1 και θέλω πάρα πολύ την επόμενη χρονιά να επιστρέψω στο δικό μου Attack of the Lions. Θέλω πάρα πολύ. Είμαι σε δίλημα για το αν θα το κάνω. Μία δοκιμή προφανώς και θα μας πείσει για αυτό εδώ το σύστημα, αλλά μπορεί να χάσουμε μία χρονιά έτσι. Μία χρονιά έτσι και δεν θέλω να τη χάσουμε με κάτω τα χέρια. Βλέποντας δοκιμάζοντας κάτι το οποίο βλέπουμε ότι πάει να αποτύχει. Δεν ξέρω αλήθεια. Θα πάρω την αποφασή μου μέχρι το επόμενο επεισόδιο, όταν είναι να βγει. Και αναλόγως θα σας παρουσιάσω τις αποφάσεις μου. Μπορείτε να μου γράψετε φυσικά και εσείς κάτω στα σχόλια την άποψή σας. Ωστόσο θέλω να σκεφτείτε λίγο έξυπνα και λίγο πιο πονηρά. Όχι τόσο ρομαντικά να πούμε, εντάξει, θα το δοκιμάσουμε και αν δεν είναι να βγει. Εντάξει, είναι 5 επεισόδια χαμένα. Πεταμένα από εδώ και από εκεί. 6 επεισόδια πώς θα είναι. Και ο Αρέτσο θα βγει για να μπει ο Βάργκας. Δεν κάνουμε καλό match. Και να σας πω και κάτι. Θα το δοκιμάσω τώρα. Τώρα. Βάζουμε μέσα το Attack of the Lions. 4-2-3-1. Λοιπόν, εδώ. Inverted. Στα άκρα. Λοιπόν, balanced. Και πάμε. Ματεουζίνιο, Σκαλβίνη, Παπέτη, Γιαννούλης. Στάνταρ αυτή. Ωραία. Λοιπόν, Γκάλιξεν και Αλεξανδρόπουλος στη μεσαία γραμμή. Έτοιμοι κι αυτοί. Λοιπόν, μετά. Ο Σουρλής έχει δεξί πόδι. Ο Βάργκας έχει αριστερό. Λοιπόν, θα μείνει εδώ ο Φορτούνης. Θα πάει ο Σουρλής ως winger. Δεξιά. Ναι. Και θα πάει αριστερά ο Βάργκας ως inverted. Ωραία. Και πάμε έτσι. Πάμε να κάνουμε την αλλαγή τώρα. Να δούμε. Να τα παίξουμε όλα για όλα. Δεν
δεν έβλεπα κάτι με το άλλο. Τώρα εδώ στο τελικό του κυπέλου, να δούμε τι θα κάνουμε. Μέχρι στιγμής, μέτρια πραγματάκια, τίποτα δεν έχει δείξει. Φορτούνης σε ένα φάουλ, κοντράρει πάνω στο Forsberg, Γιαννούλης από τα αριστερά. Γιαννούλης θα βγάλει τη σέντρα, βγαίνει ο Πένια και μαζεύει την μπάλα στο 87. Καλή η σέντρα, αλλά βγήκε ο τροματοφύλακας του Ολυμπιακού και μάζεψε. Κατεβάζει ο Ματεουζίνιο, Σκαλβίνη, Γκάλιξεν, δίνει αριστερά στο Βάργκας. Ο Βάργκας κλείνεται, θα περάσει την παλιά για τον Σουρλί, ο οποίος θα κάνει το σουτ και θα διώξει ο Πένια εξ επαφής. Λοιπόν, πάμε για αλλαγές. Θα έρθει ο Βάργκας στην κορυφή της επίθεσης, θα έρθει ο Σουρλής αριστερά, θα πάει δεξιά ο Μασούρας, ωραία, ο οποίος θα παίξει ως winger, ναι. Θα βγει και ο Γκάλιξεν να περάσει ο Κάστανος, εδώ. Λοιπόν, πέντε αλλαγές, τις ολοκληρώνουμε. Θα βγάλω τον Λούκα, εντάξει, είναι λίγο λευκή πετσέτα, αλλά δεν έπαιζε καλά, δυστυχώς, δεν είχε πάρει καθόλου την μπάλα. Ο Βάργκας και έχει μπει ως αλλαγή, είναι και ο ξεκούραστος. Μασούρας, Αλεξανδρόπουλος, Ματεουζίνιο. Μασούρας χάνει την μπάλα εύκολα. Τώρα πλέον είμαστε attacking, οπότε τα κενά πίσω είναι μεγάλα. Πολύ πιθανό ο Ολυμπιακός να βάλει και δεύτερο γκολ. Στο 90 με τον Ίλισιτς, τέτα-τέτ, θα χάσει τη μεγάλη αυτή φάση ο Γιωσίπ Ίλισιτς. Και δυστυχώς κάπως έτσι θα ολοκληρωθεί το match και ο Ολυμπιακός θα κατακτήσει το κύπελλο Ελλάδος. Δεν θα κάνουμε τον double δυστυχώς. Ο Ολυμπιακός θα πάρει τον τίτλο. 1-0 μας κέρδισε μετά από εκείνο το αστείο πέναλτι το οποίο του έδωσε ο κύριος. Ποιος ήταν ο ρέφερι, ο Κουτσιάφτης ήταν, δεν θυμάμαι τέλος πάντων. Του έδωσε αυτό το αστείο πέναλτι. Μπορώ να το δω από εδώ. Όχι, δεν με αφήνει να το πατήσω. Τα χειροκροτάνε και οι διαιτητές. Λοιπόν, του έδωσε ένα αστείο πέναλτι το οποίο το πιάσε ο Τζολάκης, αλλά στη συνέχεια από το corner δεν κατάφεραμε να αμυνθούμε σωστά. Και σκόραρε ο Ιταλός, ο Ρασπαντόρι, νομίζω ήταν, ή ο Πιναμόντι. Τέλος πάντων, ένας από τους δύο Ιταλούς, νομίζω ο Πιναμόντι πρέπει να ήταν, ο οποίος έβαλε τον γκολ. Τα έχω λίγο χαμένα τώρα, η αλήθεια είναι, γιατί δεν ήθελα να χάσουμε. Χάσαμε δυστυχώς όμως, οπότε δεν κάναμε τον double. Και πάμε στην επόμενη σκηνή τώρα για να δούμε λίγο τι κάνανε οι ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη. Πώς διαμορφώνει τη θέση της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή κατάταξη, για να δούμε τι θα περιμένουμε του χρόνου από το πρωτάθλημα. Λοιπόν, είμαστε εδώ πέρα για να δούμε λίγο τώρα τι κάνανε οι ομάδες στην Ευρώπη την περσινή χρονιά. Λοιπόν, ξεκινάμε με τον Παναθηναϊκό, ο οποίος είχε περάσει στο Conference League, είχε αποκλείσει Πρίστινα στον πρώτο γύρο, Μπότεφ στο δεύτερο γύρο, με στα πέναλτι κιόλας, και απέκλεισε την Σλόβαν Μπρατισλάβα στα playoffs. Μπήκε στους ομίλους του Conference, κληρώθηκε με Κολονία, Άστον Βίλα και Φαμαλικάο. Κάτσε να βάλω μόνο την Ευρώπη. Έχασε την Κολονία 1-2, κέρδισε τη Φαμαλικάο 1-0, έχασε 3-1 από τη Βίλα, ξανά 3-1 από τη Βίλα, 4-2 από την Κολονία, 3-1 από τη Φαμαλικάο και τερμάτισε ως τέταρτος στον όμιλό του στο Conference. Δεν έκανε κάτι άλλο από εκεί και πέρα. Δυστυχώς δεν τα πήγε πάρα πολύ καλά. Στην συνέχεια, ο Ολυμπιακός, ο οποίος όσον αφορά την Ευρώπη, ξεκίνησε στο Champions League, στον τρίτο προγραμματικό γύρο, κέρδισε την Genk με 2-1 και 2-1. Στη συνέχεια κέρδισε και τη Fenerbahce 2-2 και 3-0. Κληρώθηκε σε όμιλο με City, Μονακό και Dortmund, πολύ δύσκολο το έργο του. Έχασε 3-1 από τη City, έχασε 3-0 από τη Μονακό, έχασε 1-0 από την Dortmund, 0 βαθμούς σε 3 αγωνιστικές. Κέρδισε την Dortmund 1-0, έχασε τη City 1-3, κέρδισε τη Μονακό 1-0 και πήγε στα νοκάουτ του Europa League, όπου ιτήθηκε δύο φορές με 2-0 από την Eindhoven και έτσι δεν συνέχισε την ευρωπαϊκή του πορεία, ούτε και ο Ολυμπιακός κατάφερε να κάνει πολλά πράγματα. Βρέθηκε όμως και το χειμώνα στην Ευρώπη. Μετά την άνοιξη εννοώ. Ο Άρης στην προκειμένη περίπτωση έπαιζε στο Conference, όπου δεν κατάφερε να περάσει από την Αλάνια προς τον πρώτο προκριματικό γύρο. Έφερε 1-1 και 3-1 και αποκλείστηκε πολύ νωρίς από τις ευρωπαϊκές του συμμετοχές. Στη συνέχεια, ο ΠΑΟΚ, ο οποίος πέρσι βρισκόταν στο Europa και στο Conference. Καλά, το Conference δεν ξέρω γιατί το έχει. Europa ήταν ο άνθρωπος. Κέρδισε 3-0 την Παρτίζαν, 2-2
σε αυτή τη μάχη στα play-off του Europa League για να μπει στους ομίλους. Κληρώθηκε με Montpellier, Lazio και Brizz. Έχασε 1-2 από τη Montpellier, έχασε 2-1 από τη Lazio, έχασε 1-0 από την Brizz. Έφερε 1-1 με την Brizz, κέρδισε η Montpellier 1-0 και 2-1 από τη Lazio και αποκλείστηκε ως τέταρτος στους ομίλους του Europa League. Και η ΑΕΚ, η οποία ήταν ταμπλούχος πέρσι, έπαιξε στο Champions League. Θα το δούμε εδώ πέρα. Απευθείας στους ομίλους, με Salzburg, Παρί και Σαχτάρ. Έχασε 2-1 από τη Salzburg, έφερε 1-1 με την Παρί. Έχασε 1-0 από τη Σαχτάρ, έφερε 1-1 με τη Σαχτάρ. 2-1 από τη Salzburg, 1-1 με την Παρί και πέρασε ως τρίτη. Συνέχισε στο Europa League. Στον πρώτο γύρο πέρασε την Αταλάντα στα πέναλτι. Στο δεύτερο γύρο πέρασε τη Λάτσιο με 2-2 και 3-2. Και στα προημιτελικά αποκλείστηκε από τη Σοσιεδάδ με 2-1 και 2-1 και στα δύο μάτς. Οπότε η ΑΕΚ έφτασε μέχρι τους 8 του Europa League. Για να δούμε τι έκανε η Ελλάδα γενικότερα πλέον στις θέσεις της Ευρώπης. Είμαστε στην 8η θέση. Έχουμε 40... Του χρόνου θα έχουμε 45 βαθμούς. 48 έχει η Ολλανδία, 50 έχει η Πορτογαλία, 59 έχει η Γαλλία. Πολύ καλά είμαστε. Πιστεύω ότι και με εμάς την επόμενη χρονιά, στην τελευταία χρονιά του Save, την 5η χρονιά, θα είμαστε πάρα πολύ δυνατά και ίσως να είμαστε και στην πρώτη πεντάδα, εξάδα, κάτι τέτοιο νομίζω. Οπότε θα είμαστε εξαιρετικά. Να δούμε και τι θέσεις βγάζουμε του χρόνου στο πρωτάθλημα. Next season λοιπόν, ο πρωταθλητής βγαίνει απευθείας στους ομίλους του Champions League. Πολύ θετικό για εμάς. Η βαθμολογία για τον υποβιβασμό. Η Λαμία υποβιβάστηκε, ο Βόλος πήγε στα play-offs. Σώθηκε ο Άρης, ο Ατρόμητος, ο Παζιάννη, ο Λεβαδιακός, ο Αστέρας, Κυβέρια. Ενώ στα μπαράζ των play-offs παίζει ο Πανσεραϊκός με τον Βόλο. Στη β' κατηγορία ο Πανσεραϊκός κέρδισε τον Βόρειο Όμιλο, ο Όφη τον Νότιο Όμιλο. Στα μεταξύ τους παιχνίδια ο Όφη κέρδισε 4-3 συνολικό σκορ του Πανσεραϊκού και ανέβηκε απευθείας. Ενώ ο Πανσεραϊκός θα διεκδικήσει την άνοδό του από τα μπαράζ απέναντι στο Βόλο. Υποβιβάστηκε τη Λυκράτης, Αγροτικός Αστέρας, Καβάλα, Πιερικός και Απόλλων Πόντο από τον Βορρά. Πάο Ρουφ, Εργοτέλης, Όφη Εράπεδας, Χανιά και Απόλλωνας από τον Νότο. Και του χρόνου η Β' Εθνική θα διοργανωθεί σε έναν όμιλο πλέον με τις Β' ομάδες. Να μην τα έχουν πάει καθόλου καλά, μόνο ο Ολυμπιακός Β' τα πήγε καλά τη φετινή χρονιά. Κάπως έτσι τα πράγματα ολοκληρώνονται με το πρωτάθλημα, αλλά όχι και το κύπελο, με έναν τίτλο φέτος. Κάπου εδώ το επεισόδιο φτάνει στο τέλος του. Γράψτε μου κάτω στα σχόλια πώς σας φάνηκε η φετινή χρονιά, τι περιμένετε να δείτε για την επόμενη που θα παίξουμε και στο Champions League. Το επόμενο βίντεο θα είναι την 5η με παρουσίαση του roster και φυσικά το πρώτο match για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Σημαντικό αυτό. Ξεκινάμε κατευθείαν με Champions League. Ή ένα ή δύο ματσάκια θα δούμε. Και για περισσότερο Football Manager περιεχόμενο σας περιμένω και στο Twitch. Το link είναι κάτω στην περιγραφή. Δωρεάν βλέπετε, ούτε καν εγγραφή δεν χρειάζεται για αυτό το σκοπό. Μπορείτε να κάνετε, αν θέλετε, μια δωρεάν εγγραφή με το email σας, username, password κτλ. Για να γράψετε κιόλας στο chat. Ελάτε να στηρίξετε εκεί πέρα, είναι πολύ σημαντικό γιατί εκεί πέρα γνωριζόμαστε και λίγο καλύτερα. Μιλάμε πέρα από τα σχόλια σε ένα βίντεο. Οπότε σας περιμένω. Και στην περιγραφή βρίσκονται χρήσιμα links για εσάς που με ρωτάτε πολλές φορές για γραφικά, συστήματα κτλ. Και μέχρι την επόμενη φορά ήμουν ο Alex Morak και γεια σας από μένα.